Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο αποφάσισα να μιλήσουμε για ένα φλέγον ζήτημα που αφορά τη σύσταση των καλλυντικών. Μιλάμε πάρα πολλές φορές, εγώ δηλαδή μιλάω πάρα πολλές φορές για συστατικά και είναι λογικό που με ρωτάτε ποιο είναι φυσικό, ποιο είναι φυτικό, ποιο είναι βλαβερό, τι συμβαίνει με τα συστατικά κτλ. Πρότεινέ μας ένα πιο αγνό προϊόν. Οπότε ήθελα λίγο να διασαφηνίσουμε αυτές τις έννοιες, διότι υπάρχει μια μεγάλη σύγχυση για το τι είναι το κάθε τι και επίσης υπάρχει και μια, τώρα ας μην το πω χοντρά εξαπάτηση, θα το πω παραπλάνηση από κάποιες εταιρείες, από τη βιομηχανία μάλλον των καλλυντικών σχετικά με τη σύσταση των προϊόντων, δηλαδή δεν είναι απόλυτο αυτό, κάποιες φορές συμβαίνει. Πολλές φορές δηλαδή μας λένε αυτό το προϊόν είναι φυσικό, είναι φυτικό, είναι clean. Δεν έχει τίποτα το βλαβερό, υπονοούν. Είναι έτσι τα πράγματα ή μας εξαπατούν. Για πάμε να δούμε. Όλα θέλω να ξεκαθαρίσουμε τι είναι καλλυντικό, γιατί και πάνω σε αυτόν τον όρο υπάρχει μια ασάφεια. Καλλυντικό είναι οτιδήποτε βάζουμε εξωτερικά στο δέρμα μας και αφορά τον καλοπισμό μας και τον καθαρισμό. Δηλαδή, καλλυντικό είναι και το αφρόλουτρο και το σκραπ σώματος και το σαμπουάν. Καλλυντικό είναι και το προϊόν μακιγιάζ. Πάμε τώρα να δούμε τι είναι το φυτικό και τι είναι το χημικό. Χημικό συστατικό είναι το οτιδήποτε. Όλα είναι χημικά. Ό,τι είναι ύλη, αποτελείται από ύλη, είναι χημεία. Δηλαδή το νερό που είναι σε όλα τα καλλυντικά πρώτο-πρώτο, πάνω-πάνω στη λίστα των συστατικών, είναι χημικό. Είναι υδρογόνο, δύο οξυγόνο. Οι βιταμίνες, η βιταμίνη C, όλες οι βιταμίνες είναι χημικά. Όλα είναι χημικά. Οπότε, χημικό δεν σημαίνει βλαβερό. Κάποια από αυτά τα χημικά μπορεί να είναι βλαβερά και θα μιλήσω στη συνέχεια για το ποια είναι αυτά. Πάμε τώρα να δούμε τι είναι το φυτικό. Φυτικό είναι αυτό το οποίο έχει μέσα κάποια εκχυλίσματα από φυτά, είτε από λουλούδια είτε από βότανα. Παράδειγμα, ένα καλλυντικό έχει μέσα εκχύλισμα χαμομηλιού. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αυτό το καλλυντικό που είναι φυτικό είναι και καλό. Γιατί παράδειγμα το χαμομήλι έχει την βυζαβολόλη, η οποία ναι είναι καταπραϊντική, έχει κάποιες ευεργετικές ιδιότητες για την επιδερμίδα, αλλά για κάποιους μπορεί να είναι ερεθιστική, μπορεί να τους προκαλέσει κάποιες αλλεργίες. Δεν είναι ένα αγνό συστατικό η βυζαβολόλη. Δεν θα λέει βυζαβολόλη το προϊόν, θα λέει εκχύλισμα χαμομηλιού. Τώρα σας λέω ένα τυχαίο παράδειγμα. Ένα άλλο παράδειγμα είναι τα εθέρια έλαια, τα οποία είναι πολύ ευεργετικά για τον οργανισμό, είναι ηρεμιστικά, είναι πολλά πολλά ωραία πράγματα. Ναι, αλλά στην επιδερμίδα είναι άκρος ερεθιστικά και μπορεί να προκαλέσουν και πανάδες αν βάζουμε εθέρια έλαια και βγαίνουμε στον ήλιο. Οπότε, ας διαχωρίσουμε λίγο στο μυαλό μας αυτούς τους ορισμούς και τι ερμηνεία δίνουμε εμείς. Χημικό δεν σημαίνει βλαβερό, φυτικό δεν σημαίνει καλό, ευεργετικό ή αγνό. Τώρα, πώς ένα προϊόν παίρνει τον τίτλο φυτικό. Μπορεί να πάρει τον τίτλο φυτικό όταν έχει 1, 2, 3 εκχυλίσματα φυτών. Δεν σημαίνει ότι όλο το προϊόν αποτελείται από φυτά και βότανα, αρκεί να έχει κάποια φυτικά συστατικά. Πλέον κάποιες εταιρείες λένε τι ποσοστό φυτικών συστατικών έχουν, κάποιες δεν λένε, μπορεί να έχουν μόνο ένα φυτικό συστατικό και να πάρουν την επωνυμία φυτικό προϊόν. Οπότε προσοχή, πάντα πρέπει να κοιτάμε τα συστατικά αν μας ενδιαφέρει το προϊόν μας να έχει εκχυλίσματα φυτών. Πάμε τώρα να δούμε ποια από όλα αυτά τα συστατικά είναι βλαβερά για τον οργανισμό μας.
Αυτά τα συστατικά που θα σας πω δεν τα βγάζω από το μυαλό μου, ούτε τα έχω βρει σε τυχαίες έρευνες. Είναι αναγνωρισμένα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και χαρακτηρισμένα ως βλαβερά συστατικά και μάλιστα έχουν βρει και ακριβώς τι προκαλούν στον οργανισμό μας. Θα μου πείτε τώρα γιατί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιτρέπει να μπαίνουν αυτά τα συστατικά μέσα στα καλλιτικά μας. Γιατί λένε ότι όταν είναι σε μικρή ποσότητα δεν πειράζει, δεν μας κάνουν κακό ή δεν μας κάνουν πολύ κακό. Όμως σκεφτείτε πόσα πολλά καλλιτικά έχουμε. Και σας είπα, καλλιτικό είναι και το αφρόλουτρο. Καλλιτικό είναι και η οδοντόκρεμα, η λακ, το κραγιόν. Άμα κάτσετε και αναλογιστείτε πόσα πολλά καλλιτικά χρησιμοποιούμε, ακόμα και η κοπέλα η οποία δεν πολυβάφεται, δεν βάζει και πολλές κρέμες, ένα καθαρισμό προσώπου, ένα καθαριστικό θα έχει. Ένα αφρόλουτρο θα έχει, ένα σαμπουάν, ένα κονδύσιονερ, μια λακ, κάτι θα έχει. Σκεφτείτε λοιπόν πόσα πολλά καλλιτικά χρησιμοποιείτε καθημερινά και για πόσα χρόνια. Από τότε που γεννηθήκαμε τα χρησιμοποιούμε τα καλλιτικά και το πιο πιθανό να τα χρησιμοποιούμε μέχρι το τέλος της ζωής μας. Οπότε όλα αυτά τα βλαβερά συστατικά συσσωρεύονται μέσα στον οργανισμό μας. Δηλαδή δεν είναι ότι πήρε ένα φρόλτρο, έχει κάτι βλαβερό, εντάξει μικρή ποσότητα είναι. Ναι, αλλά αυτό το βλαβερό συστατικό δεν θα το πάρω μόνο από το αφρόλουτρο, θα το πάρω και από όλα τα υπόλοιπα καλλιτικά μου. Πλατιάζω, φλιαρώ, ελπίζω να γίνομαι κατανοητή. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι αυτά τα συστατικά. Ψάχνοντας, βρήκα πάρα πολλά, εγώ θα σας πω τα πιο συνηθισμένα, αυτά που συναντάμε περισσότερο. Πρώτο και πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου, αυτό που εγώ ας πούμε προσέχω πάρα πολύ στα καλλιτικά, είναι τα parabens. Για να βρείτε ποια είναι τα parabens, θα δείτε εννοείται από πίσω στα συστατικά του προϊόντος, είναι οι ονομασίες που τελειώνουν σε παραμπέν, δηλαδή μπορεί να είναι μεθύλ παραμπέν, μπουτύλ παραμπέν, ισομπουτύλ παραμπέν, προπύλ παραμπέν, όλα όσα τελειώνουν σε παραμπέν. Αυτά τώρα έχουν κατηγορηθεί ότι προκαλούν καρκίνο και συγκεκριμένα καρκίνο του μαστού στις γυναίκες. Γι' αυτό το λόγο και στην εγκυμοσύνη και στη λοχεία όταν θυλάζουμε, ο γυναικολόγος λέει, εμένα δηλαδή τουλάχιστον, το πρώτο πράγμα που μου είπε είναι πρόσεξε να μην χρησιμοποιείς προϊόντα που έχουν parabens μέσα. Το πιο βασικό ήταν αυτό. Αυτό πιστεύω ότι τα λέει όλα, δηλαδή καταλαβαίνεις εκείνη τη στιγμή πόσο βλαβερό είναι αυτό το συστατικό. Θυμάμαι παλιά, πριν χρόνια, όταν ακόμα δεν ήταν πολύ γνωστά αυτά τα πράγματα, εγώ είχα την ψώρα και τα έψαχνα από πολύ παλιά, πήγαινα ας πούμε στα Hondo Center και κοιτούσα από πίσω τα συστατικά. Κοιτάει πολύ, τι κοιτάτε, λέω τα συστατικά, γιατί, μου λέει, λέω για να δω αν έχουν parabens. Κοιτάει, τι είναι αυτό, τις δείχνω, γιατί τότε είχαν σχεδόν όλα τα καλλιτικά, μου λέει, εντάξει, μου λέει, όλα έχουνε. Και τώρα όλα γράφουν, τα περισσότερα γράφουν χωρίς parabens, χωρίς parabens. Τότε όμως δεν ήταν τόσο γνωστό. Parabens free βρίσκουμε βέβαια κυρίως στην Ελλάδα. Εδώ στην Ελλάδα ευτυχώς το προσέχουμε περισσότερο αυτό το θέμα. Στην Αμερική καθόλου. Νομίζω τα αμερικάνικα προϊόντα έχουν parabens σχεδόν όλα. Και επίσης πολλά parabens μπορούμε να βρούμε και σε κορεάτικα προϊόντα, οπότε προσοχή όσες χρησιμοποιείτε κορεάτικα καλλιτικά, να κοιτάτε από πίσω τα συστατικά. Εννοείται αν σας ενδιαφέρει να μην έχουν parabens. Επόμενο βλαβερό συστατικό, το οποίο σιγά σιγά αποσύρεται από την αγορά, είναι η φορμαδεΐδη. Αυτήν την βρίσκαμε κυρίως στις κερατίνες, στις πρώτες κερατίνες που γίνονταν στα μαλλιά. Πλέον βγαίνουν οι περισσότερες χωρίς αυτό το συστατικό. Τη βρίσκουμε σε μαλακτικά, σε απολυμαντικά και σε κάποια καθαριστικά.
Αυτό το συστατικό είναι πλέον γνωστό ότι προκαλεί καρκίνο και εκτός από αυτό προκαλεί και πάρα πολλές αλλεργίες. Πάμε τώρα σε ένα άλλο συστατικό, το οποίο δεν είναι τόσο γνωστό όσο τα δύο προηγούμενα που είπα και είναι τα phthalates. Υφθαλικές ενώσεις, υφθαλικοί εστέρες διαφορετικά. Λοιπόν, αυτοί επηρεάζουν τις ορμόνες και δημιουργούν κάποια αναπαραγωγικά προβλήματα. Γι' αυτό θα πρέπει να τα προσέχουν οι γυναίκες οι οποίες θέλουν να κάνουν παιδί, είναι δηλαδή σε αυτή τη φάση, ή έχουν, είναι έγκυες ή θυλάζουν, κυρίως αυτές οι γυναίκες. Αλλά εντάξει, καλό είναι να τα προσέχουμε γενικότερα. Αυτά τα συστατικά τα βρίσκουμε στα βερνίκια νυχιών, σε σπρέι μαλλιών, σε σαμπουάν και σε αρώματα. Μπορεί να τα βρούμε και σε άλλα, αλλά συνήθως τα βρίσκουμε σε τέτοιου είδους προϊόντα. Τώρα πάμε σε ένα άλλο συστατικό, το οποίο με εκνευρίζει όταν το βλέπω και θα σας πω γιατί. Λοιπόν, πρόκειται για τα mineral oils ή αλλιώς τα ορυκτέλαια. Όπως καταλαβαίνετε και από την ονομασία, προέρχονται από το πετρέλαιο. Τα βρίσκουμε σε πάρα πολλά προϊόντα, ακριβώς εκεί που δεν θα έπρεπε να τα βρίσκουμε. Λοιπόν, καταρχάς πώς θα τα αναγνωρίσουμε. Τα βρίσκουμε με την ονομασία paraffinum liquidum, paraffin oil ή paraffinum perliquidum. Και προσοχή, τα βρίσκουμε σε προϊόντα τα οποία είναι για την εγκυμοσύνη. Κατά κόρον τα βλέπω. Τα βρίσκουμε σε baby oil, το τραγικό, γι' αυτό συγχύζομαι και τώρα δηλαδή που σας το λέω. Τα νεύρα μου δεν είναι καλά, γιατί πάρα πολλοί κόσμος δεν το ξέρει. Όταν έψαχνα να δω τι προϊόντα θα βάλω για τις ραγάδες, τι προϊόντα θα πάρω για το βρέφος και ρωτούσα φίλες μου, γνωστές, εσείς τι χρησιμοποιήσατε, τα προϊόντα που μου πρότειναν ως πολύ καλά είχαν μέσα ορυκτέλαια. Και λέω, δες ο κόσμος τι χρησιμοποιεί, τι βάζει στο παιδί του, στο νεογέννητο και τι βάζει πάνω στην κοιλιά του και απορροφάται και από το έμβριο και από όλα και δεν έχει ιδέα. Λέει, εντάξει, καλό προϊόν, πολύ καλό προϊόν, μια χαρά. Τρία είναι τα προϊόντα τα οποία έχουν μέσα αυτό το συστατικό. Αυτά τα τρία είναι τα πιο γνωστά, τα πιο συνηθισμένα και αυτά που χρησιμοποιούμε πάρα πολύ. Το ένα είναι το baby oil. Βλέπει ο άλλος baby oil και λέει, α, αφού είναι baby, είναι κάτι πολύ αγνό. Όχι, δεν είναι. Και αναφέρομαι στο baby oil της Johnson & Johnson, γιατί άλλα baby oil, αν υπάρχουν, δεν τα γνωρίζω και δεν ξέρω τι συστατικά έχουν. Εκεί όμως το έχω δει. Αναφέρομαι στο bio oil, το οποίο είναι για ραγάδες και είναι ένα προϊόν το οποίο λέει ότι το χρησιμοποιείς στην εγκυμοσύνη. Τραγικό. Είχα συγχυστεί τόσο πολύ όταν το είδα το συστατικό, γιατί είχα σκοπό να πάρω το bio oil και το βλέπω και λέω, καλά πλάκα μας κάνουνε. Okay. Και επίσης το βρίσκουμε στη γνωστή σε όλους μας βαζελίνη. Τώρα, αυτά τα mineral oils δίνουν την εντύπωση της ενυδάτωσης, αλλά στην πραγματικότητα προκαλούν ξηροδερμία. Μακροπρόθεσμα δηλαδή, ξεραίνουν το δέρμα. Γι' αυτό, αν έχετε χρησιμοποιήσει βαζελίνη, ενδεχομένως να έχετε νιώσει ότι όσο τη χρησιμοποιείτε, τόσο πιο πολύ θέλετε να τη χρησιμοποιείτε, τόσο πιο πολύ ανάγκη την έχετε. Μια εξάρτηση προκαλείτε. Γιατί ξεραίνετε το δέρμα, νομίζω ότι ενυδατώνεσαι, όμως δεν ενυδατώνεσαι πραγματικά, απλά σου δημιουργεί ένα λιπαρό φιλμ στην επιδερμίδα. Αυτό το λιπαρό φιλμ τώρα, εκτός από το ότι δεν σε ενυδατώνει, σου κάνει και κακό. Τι κακό σου κάνουν αυτά τα συστατικά, εκτός από την ψευδαίσθηση της ενυδάτωσης? Φράσουν τους πόρους, με αποτέλεσμα να σου προκαλέσουν εξανθήματα, ακμή ενδεχομένως, γενικώς διάφορα δερματικά προβλήματα. Και δεύτερον, εμποδίζουν την παραγωγή κολαγόνου. Πάμε τώρα σε ένα άλλο συστατικό που είναι τα πολύ γνωστά SLS ή SLES. Εδώ υπάρχει ένα μπέρδεμα.
πολλά προϊόντα γράφουν ότι είναι SLS free. Δηλαδή δεν έχουν SLS, αλλά έχουν SLES που ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγμα. Αν δεν θες το προϊόν σου να έχει κάτι τέτοιο, θα δεις να γράφει sulfate free και όχι SLS free. Λοιπόν, οι ονομασίες είναι, δηλαδή θα το βρεις πίσω στα συστατικά, ως sodium lauryl sulfate, sodium laureth sulfate. Μπορεί να το σκοτώνω το δεύτερο, θα σας το γράψω για να μπορέσετε να το αναγνωρίσετε όταν θα το δείτε. Λοιπόν, αυτά τα sulfate λοιπόν προκαλούν δερματικούς ερεθισμούς και απομακρύνουν τα φυσικά έλαια από την επιδερμίδα. Γι' αυτό το λόγο κιόλας είναι πολύ καθαριστικά, δηλαδή άμα χρησιμοποιείς ένα σαμπουάν που έχει SLS, είναι ωραία εμπειρία, κάνει πολύ αφρό και νιώθεις ότι καθαρίζει πολύ ωραία το κρανίο σου. Επίσης, τα SLS διαταράσσουν το pH της επιδερμίδας, δηλαδή δεν θα πρέπει, θεωρώ εγώ, προσωπική άποψη, ένα προϊόν, παράδειγμα, της ευαίσθητης περιοχής να έχει μέσα SLS. Γιατί δεν θέλουμε να διαταράξει το pH κίνησης περιοχής σε καμία περίπτωση. Ένα άλλο συστατικό, το οποίο είναι βλαβερό, είναι τα αλουμίνια. Τα αλουμίνια, όχι αυτά που βάζουμε στις πόρτες και στα παράθυρα, τα βρίσκουμε μέσα σε αποσμητικά, τα οποία είναι αντιϊδρωτικά. Αντιϊδρωτικά είναι τα περισσότερα αποσμητικά που θα βρούμε σε ένα σούπερ μάρκετ, γι' αυτό εγώ προσωπικά τα αποφεύγω. Τα βρίσκουμε επίσης σε πολλές οδοντόκρεμες και σε πολλά κραγιόν. Τα βρίσκουμε ως aluminium chlorohydrate. Επίσης θα σας το έχω γραμμένο. Τα αλουμίνια είναι τοξικά σε μεγάλες ποσότητες και έχει βρεθεί ότι προκαλούν καρκίνο του μαστού. Γι' αυτό αν ρωτήσεις έναν ογκολόγο και είσαι γυναίκα, θα σου πει για να προστατευτείς, για να μειώσεις κάπως τις πιθανότητες, πρόσεξε μη χρησιμοποιείς αποσμητικά που είναι αντιϊδρωτικά. Πάμε τώρα στα αρώματα που έχουν μέσα τα καλλιντικά μας. Πολλές με έχετε ρωτήσει αν συμφωνώ ή τι γνώμη έχω για τα καλλιντικά τα οποία έχουν μέσα άρωμα. Λοιπόν, αν το άρωμα αυτό είναι φυτικής προέλευσης, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν το άρωμα αυτό είναι συνθετικό, τότε ναι, υπάρχει πρόβλημα. Δυστυχώς, τις περισσότερες φορές, αν όχι πάντα, δεν αναγράφεται η προέλευση του αρώματος. Δηλαδή, λέει και το άρωμα και αυτό το άρωμα μπορεί να έχει 600 πράγματα διαφορετικά. Δεν έχουμε ιδέα από πού προέρχεται αυτό το άρωμα και αμφιβάλλω αν υπάρχει κάποια εταιρεία, αν υπάρχει μπράβο της, που να γράφει την προέλευση αυτού του αρώματος. Εδώ λοιπόν δεν μπορούμε να ξέρουμε τι γίνεται με τα συστατικά, από πού προέρχεται το άρωμα. Κάποιοι επιλέγουν για αυτό το λόγο να χρησιμοποιούν μόνο καλλιντικά που δεν έχουν προσθήκη αρώματος. Βέβαια αυτά τα καλλιντικά είναι πολύ περιορισμένα. Κάποιοι χρησιμοποιούν και ελπίζουν ότι αυτό το άρωμα δεν είναι συνθετικό. Μέσα σε αυτούς είμαι κι εγώ. Έτσι να τα λέμε και αυτά. Και θα τελειώσω αυτό το βίντεο μιλώντας για τα συνθετικά χρώματα. Με λυπεί πάρα πολύ που εν έτη 2022 υπάρχουν συνθετικά χρώματα μέσα στα καλλιντικά. Και μάλιστα τα έχω δει μέσα σε καλλιντικά τα οποία χαρακτηρίζονται clean. Οπότε πολύ προσοχή και θα σας πω και ένα τέτοιο παράδειγμα ονομαστικά. Πρώτα θα σας πω όμως πώς θα τα αναγνωρίσετε. Θα δείτε να γράφει, κυρίως τα γράφουν προς το τέλος των συστατικών, μπορεί να είναι και το τελευταίο ή προτελευταίο συστατικό, ως CI και δίπλα θα υπάρχει ένας κωδικός και τα βλέπουμε ακόμα και στα προϊόντα, όπως σας είπα, που είναι clean, που λένε ότι είναι πάρα πολύ αγνά, που είναι φυτικά, που είναι δεν ξέρω και εγώ τι. Ένα τέτοιο προϊόν που έχω δει εγώ έτσι και δεν το περίμενα να έχει μέσα συνθετικό χρώμα, είναι από Fenty Beauty το Fat Water. Είχα σκοπό να πάρω τα προϊόντα Fenty Skin της Rihanna,
Γιατί εντάξει, γενικώς ωραία συστατικά είχε μέχρι να φτάσω στη λίστα χαμηλά. Καλοφαινόταν, μια χαρά, μου ζήτησαν και κάποιοι από εσάς να κάνω review, οπότε λέω θα τα πάρω να το δοκιμάσω. Δεν είχα κανένα πρόβλημα με τα υπόλοιπα, δηλαδή με την κρέμα ματιών, με την κρέμα νυχτός, τι άλλο έχει, δεν θυμάμαι. Γενικά όλα αυτά καλά ήτανε. Όταν έφτασα στο Fat Water, το toner δηλαδή που έχει η εταιρεία, είδα ότι έχει συνθετικό χρώμα. Και απόρρισα, γιατί αυτά θεωρούνται clean καλλυντικά. Αν λοιπόν το έχετε χρησιμοποιήσει αυτό το προϊόν και σας έχει δημιουργήσει σπυράκια, γιατί αυτό προκαλούν συνήθως, εξανθήματα, κοκκινίλες, σπυράκια, να ξέρετε, είναι από το συνθετικό χρώμα που έχει μέσα. Δεν έχω πρόβλημα γενικώς με την εταιρεία, ούτε με τα άλλα προϊόντα της, και μπορεί να πάρω κάποια στιγμή την κρέμα ματιών που τη στάμπαρα και μου φάνηκε ότι είναι ενδιαφέρουσα, όμως δεν θα έπαιρνα ποτέ το τόνερ της εταιρείας. Δυστυχώς, εκτός από αυτά τα επιφανειακά, τα εξανθήματα, τα σπυράκια κτλ, επειδή αυτά τα συνθετικά χρώματα προέρχονται από πίσα, προκαλούν και καρκίνο. Εννοείται σε μεγάλη ποσότητα, έτσι, όχι επειδή θα το πάρεις και θα πάθεις καρκίνο, προς Θεού. Πριν κλείσω αυτό το βίντεο, επειδή είναι πολλές οι απόψεις γύρω από το αν πρέπει να χρησιμοποιούμε τέτοια προϊόντα ή όχι, θέλω να πω ότι σκοπός μου με αυτό το βίντεο ήταν καθαρά η ενημέρωση και απλά μετέφερα πράγματα τα οποία έχω ψάξει και επειδή με ρωτάτε με τι κριτήριο επιλέγω τα καλλυντικά μου, να ορίστε, αυτό είναι το κριτήριο. Κάποιες φορές συνειδητά επιλέγω να πάρω ένα προϊόν που μπορεί να έχει κάποιο από αυτά τα συστατικά, γιατί με εξυπηρετεί σε κάποιο σκοπό, μπορεί ας πούμε να κάνει ωραία προστασία χρώματος παράδειγμα στα μαλλιά ή να μου παίρνει το φριζάρισμα ή να είναι ένα κραγιόν που έχει μέσα ένα τέτοιο συστατικό αλλά είναι το πιο τέλειο χρώμα που έχω συναντήσει. Το επιλέγω όμως συνειδητά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν δείχνω προϊόντα τα οποία έχουν τέτοια συστατικά ή ότι πρέπει πάντα να αναφέρω ότι «Α, κοιτάξτε, αυτό έχει αυτό το συστατικό, το άλλο προϊόν έχει εκείνο το συστατικό». Δεν γίνεται να κάνω πάντα ανάλυση όλων των συστατικών. Ο καταναλωτής πιστεύω ότι πρέπει να είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του και να ψάχνει μόνος του τα συστατικά, γι' αυτό κιόλας σας έδωσα όλες τις πληροφορίες που είχα, για να ψάχνετε μόνες σας και μόνοι σας τα προϊόντα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και να δείτε αν αυτό το προϊόν σας ταιριάζει ή δεν σας ταιριάζει, αν υπάρχει περίπτωση να σας προκαλέσει ερεθισμό ή όχι κτλ. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να το βρήκατε ενημερωτικό και κατατοπιστικό. Αν τυχόν δεν σας κάλυψα σε κάτι και θέλετε να με ρωτήσετε κάτι επιπλέον, μπορείτε να το κάνετε από κάτω στα σχόλια ή να μου στείλετε μήνυμα στο Instagram, όπως κάνετε πλέον πάρα πολύ συχνά, και χαίρομαι πάρα πολύ όταν παίρνω μηνύματά σας στο Instagram, να το ξέρετε αυτό, και σταματήστε να μου λέτε συγγνώμη που σε ενοχλώ, συγγνώμη που σε ενοχλώ, δεν με ενοχλείτε, γι' αυτό δίνω το Instagram, για να μου στέλνετε εκεί και να συζητάμε και να σχολιάζουμε τα πάντα περί καλλυντικών. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like, να κάνετε και εγγραφή στο κανάλι μου με πατημένο καμπανάκι, να μου αφήσετε και τα σχόλιά σας από κάτω, χαίρομαι πάρα πολύ όταν τα βλέπω, και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας!